Ξεπέρασαν τους 50 οι νεκροί από το τρομερό δυστύχημα στην Ταϊβάν με τρένο που εκτροχιάστηκε ενώ έβγαινε από τούνελ όταν έπεσε πάνω του φορτηγό που γλίστρησε από ύψωμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις αρχές της χώρας, το τρένο επέβαιναν περίπου 500 άνθρωποι. Οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 140, με τα σωστικά συνεργεία να σπέβδουν άμεσα στο σημείο της τραγωδίας. Πήρε αρκετές ώρες για να βγουν όλοι οι επιβάτες από τα συντρίμμια. Τουλάχιστον 70 με 80 άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί για ώρες. Φαίνεται και από τα πλάνα πως τα βαγόνια έπεσαν το ένα πάνω στο άλλο. Τουλάχιστον ένα βαγόνι ανετράπη μέσα στο τούνελ. Είναι ένα καταστροφικό δυστύχημα και οι αρχές πλέον προσπαθούν να διευκρινίσουν τα αίτια. Στο τρένο που πήγαινε από την Ταϊπέη στην πόλη Ταϊτούνγκ βρίσκονταν κυρίως τουρίστες αλλά και πολίτες που πήγαιναν στα σπίτια τους για Σαββατοκυριακό. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο φορτηγό που έπεσε πάνω στο τρένο αλλά και στην ταχύτητα που είχε η αμαξοστοιχεία.